Αγαπητοί μου φίλοι, καλή αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Ευτυχισμένο 2023 και σήμερα είμαστε μαζί για να πούμε τα ζώδια του Γενάρη. Πρωτού όμως πούμε τα ζώδια του Γενάρη, να πούμε μερικά πράγματα για το έτος που μπαίνει έτσι γενικά. Παρότι οι περισσότεροι αστρολόγοι λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολο έτος κτλ. Εγώ έχω πει ότι θα είναι ένα έτος στρωτό, όχι καλό, με την έννοια ότι τα πράγματα θα διορθωθούν, αλλά ένα έτος που μάλλον αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα ανάμεσα σε κάποιες δυσάρεστες περιόδους, γιατί έχουμε ακόμα άλλα δύο δύσκολα χρόνια, 24-25, όχι τόσο δύσκολα όσο τα προηγούμενα κατ' εμέ, αλλά εντάξει, έχουν κάποιες σκληρές όψεις και κατ' επέκταση το κοκαλάκι μου το έχουν πάρει τα γατάκια μου και παίζουν. Θα μου φέρετε, κυράδες, το κοκαλάκι μου εδώ, σας παρακαλώ. Μην με κοιτάτε με αυτό το ύφος της μάμπας. Λοιπόν, και τι λέγαμε τώρα, είπαμε λοιπόν ότι είναι ένα έτος ανάπαυλας, ένα διαλυματάκι που χωρίς να είναι τέλειο, τουλάχιστον έχει κάποια ησυχία με εξαίρεση το Απρίλιο και το Οκτώβριο, που είναι δύο δύσκολοι μήνες με τις εκλήψεις, και όχι μόνο γιατί έχουμε εκλήψεις, γιατί κάθε έτος έχει εκλήψεις, αλλά γιατί είναι και δύσκολες εκλήψεις. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται το Γενάρη, αφού πρώτα σας πω τα νέα μου. Πώς μπήκε η νέα χρονιά. Η νέα χρονιά μπήκε οικογενειακά, είναι κάτι που το επιδιώκω τα τελευταία χρόνια, γιατί οι γονείς μου είναι μεγάλοι και λέω εντάξει, δόξα τω Θεώ τους είχα και φέτος, και προτιμώ πρωτοχρονιά να κάνουμε μαζί, με τη γνωστή οικογενειακή γκρίνια και όλα αυτά. Ξέρετε τώρα, εγώ δεν τα μπορώ καθόλου τα οικογενειακά τραπέζια, αλλά τι να κάνεις, εκτός το ότι τρως και μετά αρρωσταίνεις και δύο μέρες είσαι σε χειμερή ανάρκη. Δηλαδή σήμερα το πρωί θα πάμε το Γιάννη στην Λιβαδιά, αλλά έφαγε αυτός, έφαγα και εγώ, πέσαμε και δύο σε χειμερή ανάρκη, οπότε εντάξει, προσεχώς θα πάμε μία μονοήμερη, γιατί τόσο φτάνουν τα ψηλά μας, αυτά που απομείνανε μετά τις δικές μου κρεπάλες. Λοιπόν, η χρονιά όμως ξεκίνησε με πολύ πλάκα, γιατί είχα δύο προτάσεις γάμου. Ναι, παιδιά, καλά τα ακούσατε, πρωτοχρονιά είχα δύο προτάσεις γάμου. Λοιπόν, η μία ήταν από ένα γνωστό μου στην Αργολίδα, που πολύ θα το σκεφτόμουν αν είχα πάρει τη σύνταξή μου. Και η άλλη ήρθε φυσικά από την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα διαμέσου Δάφνης. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος, βρήκε τη Δάφνη που νομίζει ότι είναι νηψιά μου ακόμα, δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε φίλες. Στο μυαλό των Τούρκων οι φίλοι, ας πούμε, είναι κάπως συνομήλικοι, οι παντρεμένοι με τους παντρεμένους, οι ανήπαντροι με τους ανήπαντρους. Τώρα που να καταλάβει ότι η Δάφνη με πήρε κάποια στιγμή να της πω τα αστέρια της, μιλάγαμε πολλές ώρες απίστευτες στο YouTube, στο Messenger, μετά έφυγε, πήγε πάνω, συνεχίσαμε να μιλάμε, να λέμε τα ζώδια, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, και έτσι γίναμε φίλες, και βεβαίως δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί μια 55 χρονών να είναι μια φίλη με μια 30 χρονών, διότι εγώ είμαι όλων των ηλικιών, των τόπων, των εθνικοτήτων, των θρησκειών κτλ. Είμαι μια γκόμενα universalis. Πήγε λοιπόν στη Δάφνη και της λέει: Δάφνη μου, πρέπει να βρω ένα ωραίο τρόπο να κάνω, λέει, πρόταση γάμου στη θεία σου. Κόκαλο η άλλη, σου λέει τώρα τι λέμε. Με παίρνει τηλέφωνο πανικοβλημένη, της οποίας Δάφνης έχω κάνει μεγάλη χαλάστρα να σας πω, διότι από τότε που πήγα επάνω ως θεία, έχω και αυτό το ύφος στο άγριο. Εγώ, ξέρεις, όταν στην έπεφτε κανένας, ήμουν έτσι, σαν τον μπουλντόγκ. Λοιπόν, πάει να της μιλήσει κανένας και της λέει, αφού κοιτάει γύρω-γύρω, της λέει, η θεία σου πού είναι? Και φυσικά η θεία είναι ακόμα στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχει φύγει και δεν πρόκειται να φύγει. Γιατί έτσι απομακρύνει τους επίδοξους θαυμαστές της Δάφνης, που είναι 8.000, 9.000, θα σας γελάσω, κάπου εκεί μπορεί να είναι και περισσότεροι. Λοιπόν, συνεπώς η θεία είναι εκεί παρούσα, έχει ένα πρόβλημα με το πόδι της και δεν πολύ κυκλοφορεί, αλλά είναι εκεί να κάνει τον αγροφύλακα. Πρέπει λοιπόν να βρω έναν τρόπο, λέει, ωραίο, να κάνω πρόταση γάμου στη θεία σου. Με παίρνει άλλη, λέω, πες, δεν μιλάμε, είμαι τώρα κάπως στην Αφρική και γυρίζω ντοκιμαντέρ για τα άγρια ζώα. Και βεβαίως κατάλαβα πολύ καλά και περιμένω και τρίτη ως ονού, οπότε περιμένω, δηλαδή, που να θα σκάσει. Παρθενής, γιατί βλέπω εγώ έρχεται. Λοιπόν, και κατάλαβα βεβαίως ότι δεν είμαι κορίτσι για σπίτι. Το κατάλαβα. Είμαι τρελή και αδέσποτη παρόλη την αγάπη. Και μου έχουν μοιάσει και τα παιδιά μου, το πνευματικό μου παιδί, το βαπτιστήρι μου. Δηλαδή, πώς έχει μπει έτσι κάμερα στραβωμένη, να πούμε, φαίνομαι στη μέση. Φαίνομαι εδώ, φαίνομαι εκεί. Τέλος πάντων, το βαπτιστήρι μου,
η θετή μου κόρη, η θετή μου ανιψιά και ελπίζω να μην μου μοιάσουν και τα νύψια μου, γιατί τους βλέπω πολλούς ανύπαντρους. Δεν νομίζω βέβαια να μου έχουν μοιάσει, δίδυμο καρκίνους πολλούς έχουν αυτοί, μόνο ο τελευταίος είναι Σκορπιός, αυτός παίζει να μου μοιάσει, οι άλλοι ευτυχώς ελπίζω ότι θα κάνουν οικογένειες. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν είχα αυτές τις προτάσεις γάμου και αφού το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί, λέω κάτσε τα αυγά σου πουλάκι. Κάτσε τα αυγά σου πουλάκι, μόνο ένας άντρας δεν φτάνει. Ένας άντρας δεν φτάνει, κυρίες και κύριοι. Παρότι βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτήσετε, έτσι βαθιά βαθιά μέσα μου, έχω μια καψούρα. Έχω μια καψούρα για το Σκορπιό. Που την οποία προσπαθώ να τη συμμαζέψω διότι είμαστε πολύ μακριά και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μείνω για πάντα στην Κωνσταντινόπολη. Α, με παίρνει ο φίλος μου ο Γιάννης, μισό λεπτό παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή κάνω εκπομπή και γράφει. Κάνω εκπομπή και γράφει. Μόλις την τελειώσω θα σε πάρω τηλεφούνκι, εντάξει. Θα σου πω να ξέρεις ότι εγώ δίνομαι και θα περάσω να σε πάρω. Εντάξει. Θα έρθεις από εδώ. Ναι. Εντάξει, ντυμένη είμαι, εκπομπή κάνω, λέω για το Γενάρη και μετά πάμε να κάνουμε κανένα ντοκιουμεντάρι, εντάξει. Οκ. Φιλιά, γεια. Φιλιά. Ξύπνησε από τη χειμέρια ανάρκη που λέγαμε. Λοιπόν, και ναι, και έχω μια καψούρα για το Σκορπιό, η αλήθεια είναι, δεν θέλω να το κρύβω, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Που έλεγε και ο γέρος Βρικόλακας, όχι ο νέος, ο γέρος Βρικόλακας, αλλά εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να τη συμμαζέψω γιατί πρώτον οι πολλές καψούρες μας φάγανε, δεύτερον υπάρχει αυτή η απόσταση και τα διάφορες πολιτισμικές διαφορές, αλλά μου λείπει και μου λείπει ακόμα περισσότερο γιατί παίρνει συνέχεια τηλέφωνα, έλα πάνω, στο μεταξύ σκεφτόμουν και έλεγα το κέρατό μου μέσα, πού να τον φέρω εδώ που θα γίνει ελληνοτουρκική σύραξη με τους δικούς μου. Οι δικοί μου δεν θέλουν κανέναν, ναι, φαντάσουν να τους φέρω και έναν Τούρκο δηλαδή. Οπότε έψαξα και βρήκα φτηνά εισιτηρία για να ξαναφύγω Κωνσταντινόπολη, κάπου το Φλεβάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνει ο Γενάρης, αρκετά με τα προσωπικά μου, ξεβρακώθηκα και σήμερα. Λοιπόν, γυαλάκια μου, μισό λεπτάκι να τα καθαρίσω κιόλας γιατί είμαι και στραβάδι. Λοιπόν, ο Γενάρης ξεκινάει με δύο ανάδρομους πλανήτες, τον Ερμή, ο οποίος γυρίζει ορθόδρομο στις 18 του μήνα, τώρα εγώ τα καθάρισα, χειρότερα τα έκανα, και τον Άρη που γυρίζει ορθόδρομος 12 του μήνα, ώρα Greenwich, άρα 13 ξημερώματα, 13 στην Ελλάδα, γυρίζει ορθόδρομος ο Άρης από τους διστούς διδύμους και ο Ερμής στον Εγώκερο. Η Αφροδίτη βρίσκεται στον υδροχό με πολύ καλές όψεις τις πρώτες μέρες, εξάγωνο με το Δία, τρίγωνο με τον Άρη, ένα τρίγωνο αργότερα, μια σύνοδο αργότερα με τον Κρόνο που κάπου εκεί κάποια μέτρα θα ανακοινωθούν γύρω στις 22 του μήνα ή θα μας έρθει κανένας ντουβρουτζάς με κανένα καινούριο λογαριασμό που κάτι θα μας έχουν βάλει μέσα ή κάποιοι θα ανακοινωθεί το οποίο θα μας ζωρίσει. Στις 6 του μήνα έχουμε την πρώτη Πανσέλινο, στις 16 του εγώ του καρκίνου. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα κακή, δεν θα την έλεγα και καλή, γιατί κάνει και μια αντίθεση με τον ανάδρομο Ερμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπου κολλάνε όλα. Λες θα πας στη Λιβαδιά, δεν πας. Κάτι θες να κάνεις, δεν το κάνεις κτλ. Αλλά αυτό το νιάου νιάου, την ώρα που κάνω εκπομπή, δεν ξέρω πώς θα τη γλιτώσεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, και ο Δίας έχει μπει στον κρυό, είναι στην πρώτη μοίρα και προχωράει μέχρι τις 5. Στην ουσία είναι ένας Ερμής χωρίς όψεις, λίγο κουπάει την Αφροδιτούλα, κάτι έτσι ψιλοκάνει αργότερα με τον Ερμή, τρίχες δηλαδή, δεν έχει όψεις επί της ουσίας. Και με έναν Άρη που την πρώτη εβδομάδα, τις πρώτες 10 μέρες του μήνα είναι ανάδρομος, άρα είναι ένας αδύναμος Δίας, μετά όμως που ο Άρης γυρίζει ο δρόμος, παίρνει λίγο τα πάνω του. Αυτό το λέω για τους κρυούς που μπορεί να περιμένανε το Δία και να πάνε δεν έγινε κάτι ακόμα, δεν έγινε κάτι ακόμα, παρακάτω παιδιά, λίγη υπομονή. Ο Ερμής λοιπόν ανάδρομος, η Αφροδίτη στον υδροχό, τέλος του μήνα στις 27 θα μπει στα ψαράκια, ευτυχώς που είναι μια καλή θέση για την Αφροδιτούλα και οι υπόλοιποι πλανήτες και αυτοί στα γνωστά μέρη, ο Κρόνος στον υδροχό μέχρι και το Μάρτι,
Ο ουρανός τον Ταύρο εκεί να μας παιδεύει, γυρίζει ευτυχώς ο ορθόδρομος στις 22, να τελειώνουμε και με αυτόν, άντε να προχωράει. Ο Ποσειδώνας και ο, στους Ιχθύς και ο Πλούτωνας τον Εγώκυρο. Μισό λεπτό να ανοίξω στην κάρτα μου για να μην τη σκοτώσω και έχω. Λοιπόν, πρέπει να σας πω επίσης ότι το σπίτι μου είναι ένα μαύρο χάλι. Διότι και την καρέκλα μου, την οποία δεν θα την αλλάξω, στο κουπί. Διότι έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, γιατί ακόμα βάζω πλυντήρια και μαζεύω τα σημάζευτα του ταξιδιού μου. Αλλά και δεν φτώνω και χαλί. Δεν στώνω, λέω, παρά το μετρό είναι Δεκέμβρης, πήγε Γενάρης. Ένας μήνας ακόμα, μετά θα μπει άνοιξη. Δεν ξαναπλένω χαλιά, βαριέμαι. Λοιπόν, δεν κρυώνω κιόλας εγώ, είμαι και άνθρωπος των πάγων. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει, θα κάνω και μια δεύτερη εκπομπή γιατί πανσέλινο βέβαια, τι σημαίνει, τι έγινε, μπήκες μέσα. Τι σημαίνει αυτός ο μήνας για καθένα από τα ζώδια. Συγγνώμη να βάλω τη γατούλα μου μέσα. Έλα μέσα εσύ. Λοιπόν, ξεκινώντας από τους κρύους, οι οποίοι κρύοι έχετε έναν ανάδρομο Ερμή ή του τρίτου δεκαημέρου, αλλά σιγά σιγά γινώντας ορθόδρομος, μέχρι να γυρίσει ορθόδρομος, έχει πιάσει τους περισσότερους από εσάς. Στον Εγώκερο, ο ήλιος είναι επίσης στον Εγώκερο, στο μεσουράνημά σας και ο Ερμής εκεί που κάτι σας λέει ότι έρχεται αλλά δεν έρχεται, όλο κάτι για δουλειά περιμένετε δεν έρχεται, αλλά με το που θα ορθοδρομήσει θα έρθει αυτή η καλή είδηση επιτέλους. Και ο Δίας ανάδρομος, ο Άρης ανάδρομος σας κάνει έτσι λίγο αδύναμος, είτε οργανικά είτε ψυχολογικά. Περιμένετε πράγματα τα οποία αργοπορούν και αυτό σας εκνευρίζει. Η Αφροδίτη από τον υδροχό βοηθάει κάπως τις ταλαιπωρημένες σας φιλίες. Και γενικώς θα λέγαμε, η Πανσέλινος στις 16 επηρεάζει έτσι ψυχολογικά περισσότερο, θα έλεγα, αλλά και λίγο σε θέματα οικογένειας, τους γεννημένους το δεύτερο δεκαήμερο. Και βεβαίως θα έλεγα ότι γενικά για σας τα καλά ξεκινάνε από τη στιγμή που θα ορθοδρομήσει ο Δίας και θα σταματήσει ο Ερμής να είναι ανάδρομος, δηλαδή μετά τις 12-13 και ακόμα πιο καλά τα πράγματα μετά τις 18. Οπότε έχετε ένα δίμηνο περίπου που σας ευνοεί σε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως σας ευνοεί στην προσωπική σας ζωή και στη σχέση σας με τους άλλους ανθρώπους. Τα οικονομικά σας λόγω του ουρανού μπορεί να είναι λίγο ευάλωτο, αλλά ο Γενάρης μάλλον και με ανάδρομους πλανήτες κάτι θα σας φέρει από χρηματάκια, κρατήστε το αυτό, είναι το καλό σημείο του μήνα, δηλαδή ο Γενάρης και ο Φλεβάρης είναι δύο μήνες κατά τους οποίους, παρότι γενικώς τα οικονομικά σας είναι up and down, πιο πολύ στο down, κάτι θα τσεπώσετε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε στους Ταύρους, 21 κύκνοι βασίζομαι σε σένα, το ξέρεις βεβαίως. Οι οποίοι έχετε την Αφροδίτη σε τετράγωνο με το ζωδιό σας, είναι ο κυβερνήτης σας, οπότε λίγο ανάποδα πάνε τα πράγματα, ιδίως για τα ερωτικά σας, τα οποία όμως από τις 27 και μετά που η Αφροδίτη μπαίνει στα ψαράκια και είναι σε έξαρση, φαίνεται ότι αρχίζουν λίγο να είναι καλύτερα παιδιά. Ο Δίας το 12ο ηλιακό σας, sorry. Επιτέλους ήρθε να σας προφυλάξει από ασθένειες, ταλαιπωρίες, πισόπλατα χτυπήματα, αν δεν υπερβάλλετε σε κάτι, στο φαγητό ή σε οτιδήποτε, είστε καλύτερα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Κάποιες ευνοϊκές ειδήσεις θα έρθουν στην εργασία, χάρη στην Αφροδίτη, παρότι σας κάνει τετράγωνο, σε θέματα καριέρας. Τα οικονομικά σας τώρα, όσο ο Άρης παραμένει ανάδρομος στους διδύμους, δηλαδή μέχρι τις 12 φαίνεται να έχετε μεγάλο πρόβλημα, μετά κούτσα, 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 και από το Μάρτι πολύ καλύτερα θα αρχίσετε να βλέπετε το επιτέλους φως. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους με ανάδρομο Ερμή. Έχετε ταλαιπωρηθεί, ανάδρομο Άρη και ανάδρομο Ερμή. Έχετε ταλαιπωρηθεί όσο δεν παίρνει, τρέχετε και δεν φτάνετε. Το κακό είναι ότι κάνετε πολλά πράγματα που δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα τουλάχιστον πρακτικό. Δηλαδή μπορεί να σας φωνάζουν σε 1000-2 εκπομπές, αν είστε ας πούμε γνωστοί, ή να κάνετε 1000-2 σεμινάρια, να κάνετε 1000-2 πράγματα, αλλά αυτά δεν έχουν ακόμα άμεσο αποτέλεσμα. Μετά τις 18 που εκτός του ότι ο Άρης, το ζώδιο σας, γυρίζει
ορθόδρομος επιτέλους, γίνεται ορθόδρομος και ο Ερμής και παρότι είναι σε ένα ζώδιο δύσκολο για σας τον εγώ καιρο, αρχίζει να σας φέρνει λίγα χρηματάκια και αυτό είναι η πρώτη επιβράβευση των κόπων σας, τον ατελείωτον κόπο σας, ενώ τα αισθηματικά σας ακόμα είναι σε ένα περίεργο δρόμο, γιατί είστε και, δύο, και εσείς λίγο έφλεκτοι και όχι πολύ έτοιμοι για κάτι καλό. Όμως, όσο η Αφροδίτη είναι στο ζώδιο, στον υδροχό, μέχρι τις 26, θα έλεγα αν υπάρχει κάτι καλό στον ορίζοντα, να το εκμεταλλευτείτε, διότι μετά που θα μπει ο Κρόνος του Συχθείς, τα ερωτικά σας θα δυσκολέψουν κι άλλους, συνεπώς θα έλεγα να εκμεταλλευτείτε τη θετική παρουσία του Κρόνου στον υδροχό και της Αφροδίτης στο ίδιο ζώδιο για να ξεκινήσετε κάτι ερωτικό όσο υπάρχει χρόνος και αν φυσικά είστε κι εσείς έτοιμοι για κάτι τέτοιο όταν ορθοδρομήσει ο Άρης. Προς το παρόν κρατήστε ότι πάνε καλύτερα τα οικονομικά σας με εξαίρεση την Πανσέλινο εκεί στις 6 του μήνα που θα έχετε αρκετά έξοδα ή κάποιες ενοχλήσεις για χρέη ή απλήρωτους λογαριασμούς ή γενικώς τρύπες που είχατε αφήσει στο παρελθόν. Πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, παρότι σας έχω πει ότι είναι η χρονιά σας, ακόμα αυτό δεν φαίνεται και δεν φαίνεται διότι έχετε έναν Άρη στο 12ο και όσο είναι ανάδρομος είναι ακόμα χειρότερα. Έχετε έναν Ερμή ανάδρομο απέναντί σας στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Με το που γυρίζει ορθόδρομος ο Ερμής και περνώντας και αυτή τη δύσκολη για σας Πανσέλινο του μήνα που μπορεί να σας ρίξει είτε στα οικογενειακά σας, είτε στα οικονομικά σας, είτε στις σχέσεις σας γενικώς, σας κάνει να νιώθετε κάπως περίεργα. Αρχίζει και διαφαίνεται για σας μια καλύτερη περίοδος με το που γίνεται ορθόδρομος ο Ερμής, όμως πραγματικά καλύτερα θα τα πράγματα για σας είναι από τον Μάιο, με έναν Μάρτιο μέτριο και έναν Απρίλιο δύσκολο. Προς το παρόν αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι τα πισόπλα τα χτυπήματα και την υγεία σας τα καρκινάκια και φυσικά όλες αυτούς τους ανθρώπους που σας πάνε κόντρα και δεν σας αφήνουν να αναπνεύσετε. Καλό είναι να μην δίνετε πολύ σημασία στους κακεντρεχείς και να μην ασχολείστε και πολύ μαζί τους, γιατί πιο πολύ εσείς χαλιέστε παρά αυτοί. Αυτοί θα χαλαστούν παρακάτω που θα είστε εσείς καλά. Ωστόσο, αυτός ο μήνας, είπαμε ότι αρχίζετε και αναπνέετε μετά τις 18 που γυρίζει ορθόδρομος ο Ερμής και λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα σε θέματα υγείας αν έχετε προβλήματα με το που ορθοδρομεί ο Άρης στις 12-13 του μήνα. Οπότε και τουλάχιστον βγάζετε άκρη με το τι συμβαίνει μέσα σας αλλά και γενικότερα στη ζωή σας. Η Αφροδίτη στον υδροχό φροντίζει να σας έρθουν λίγα λεφτάκια που τα έχετε ανάγκη και κόψιμο θα έλεγα εγώ, ενώ ο Δίας στο μέσο ουράνιμά σας ενισχύει αρκετά την καριέρα σας και πολλοί από τους καρκίνους θα κάνετε επιτέλους κάποιες επιτυχίες ή θα βρείτε μια καλύτερη δουλειά ή θα κάνετε κάτι καλό μόλις ορθοδρομήσει ο Άρης μετά τις 12 που θα σας ανεβάσει και ψυχολογικά. Και πάμε στους επόμενους ταλαιπωρημένους. Ψάχνω να βρω ποιος δεν είναι ταλαιπωρημένος και δεν τον έχω βρει ακόμα. Στους λέοντες, οι οποίοι λέοντες έχετε μια βοήθεια από την Αφροδίτη απέναντί σας, που φαίνεται να χαμογελούν τώρα λίγο τα ερωτικά οι σχέσεις και οι συνεργασίες. Ο Ερμής σας κάνει ένα ξαγωνάκι και έτσι ανάδρομος. Ο Δίας σας κάνει επιτέλους ένα τριγωνάκι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξακολουθείτε όμως να τελεπορήσετε από Κρόνο και Ουρανό. Ενώ και αυτοί οι πλανήτες στον εγώ καιρο εκεί Ήλιος και Ερμής και η Σελήνη στην η Πανσέλινο στον καρκίνο φαίνεται να βγάζει μπροστά προβλήματα υγείας τα οποία πρέπει να τα λύσετε, τα έχετε αφήσει να κρεμούν πολύ καιρό ή προβλήματα εργασιακά γιατί και στο εργασιακό σας περιβάλλον φαίνεται να θυμώνετε με πάρα πολλούς ανθρώπους που σας αδικούν. Κρατήστε ότι αυτό το μήνα έρχονται κάποια λεφτουδάκια. Με το που θα μπει Αφροδίτη στον υδροχό ίσως κάνετε ένα ωραίο ταξίδι ή πετύχετε κάτι καλό στα πνευματικά σας ζητήματα, εκδόσεις, σπουδές κλπ. Και περιμένουμε να ξεκουμπιστεί ο Κρόνος από τον υδροχό για να πάρουμε πραγματικά βαθιές ανάσες. Ωστόσο, η διοδεία σας δίνει μια μεγάλη βοήθεια
Και αυτή η βοήθεια μάλλον θα φανεί σε ένα πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή, είτε το μυαλό σας θα αρχίσει να στροφάρει καλύτερα, να έχετε πολύ καλές ιδέες, είτε να κάνετε κάποιες, ας το πούμε, εκδόσεις ή να κάνετε καινούργιες σπουδές, να πετύχετε κάτι σε πνευματικά θέματα, θέματα εκπαίδευσης, κάποια ταξίδια, κάποιες γνωριμίες με ξένους και το εξωτερικό. Εκεί όλα αυτά ευνοούνται και σας δίνουν ανάσες σε μια γενικά, δεν θα το πετύχω, δύσκολη περίοδο. Παρθένη μου, Ερμής ανάδρομος, παρόλα αυτά είχατε τις επιτυχίες σας μέσα στις δυσκολίες και αυτό χάρη στην πολύ πολύ σκληρή δουλειά που κάνετε. Φανταστείτε όταν γυρίσει ο ορθόδρομος από τις 18 του μήνα ότι θα είναι τα πράγματα ακόμα καλύτερα για σας, παρότι έχετε έναν Άρη ο οποίος σας έχει βγάλει τάντερα και ειδικά σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Τον έχετε όμως στο 10ο ηλιακό που δείχνει ότι τουλάχιστον στο θέμα της καριέρας ανάδρομος, ξανάδρομος λειτουργεί ενισχυτικά, δηλαδή μπορώ και κάτι γίνεται. Επίσης βοηθάει κάπως τα οικονομικά σας, παίρνετε μικρές ανάσες, ενώ η Αφροδίτη θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το πορτοφολάκι σας, το οποίο πάσχει. Ο Δίας στον Κριό είναι ένας Δίας ο οποίος φαίνεται να έχει έρθει να σας δώσει κάποια χρηματάκια και όσο είναι εκεί θα σας φέρνει χρηματάκια και είναι πολύ καλό αυτό, αλλά να σας φέρνει και κανένα, να το κάνω σωστά, σεξάκι, που αν το κάνετε σωστά και με προφυλάξεις, νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στο κρεβατάκι σας, η Παρθένη. Τώρα, στα θέματα των σχέσεων και των συνεργασιών, σαφώς ή στο ένα ή στο άλλο και στα δύο, υπάρχουν προβλήματα, όπως και στο οικογενειακό περιβάλλον που ώρες-ώρες σας πνίγει, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι το τρίγωνο του Ερμή, ειδικά όταν ορθοδρομήσει από τις 18, και ο Δίας και ο Ουρανός και ο Πλούτονας, ο Πλούτονας είναι το πιο σημαντικό από όλα, και ο Ήλιος τον Εγώκερο, φαίνεται να είναι βοηθητικά για σας. Οι όποιες καθυστερήσεις, δυσκολίες, αναποδιές, με το που θα αρθοδρομήσει ο Ερμής 18 του μήνα, φαίνεται να γίνονται παρελθόν. Και θα σας έλεγα να εκμεταλλευτείτε Γενάρη-Φλεβάρη, γιατί από το Μάρτι που μπαίνει ο χρόνος του Συχθής δυσκολεύουν τα πράγματα, και να τον εκμεταλλευτείτε κυρίως αυτό που λέγαμε πριν, το κρεβατάκι σας. Και στα οικονομικά σας είναι καλή εποχή για να κερδίσετε χρήματα. Και πάμε στους ζυγούς που είσαστε οι πρώτοι ζαυλακωμένοι ευνοημένοι, και λέω ζαυλακωμένοι ευνοημένοι γιατί ναι μεν είστε ευνοημένοι, το πρόβλημα είναι ότι δεν το πολύ καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει δεν το πολύ καταλαβαίνω? Σημαίνει ότι μπορεί να μου τρέχουν τα φλερτ, αλλά εγώ να έχω κολλήσει κάπου, ή γενικώς να μην καταλαβαίνω ότι με φλερτάρουν, γιατί δεν έχω αρκετή αυτοεκτίμηση. Κάτι πάει να βγει εκεί με το Δία και στις συνεργασίες. Ακόμα δεν το έχετε δει γιατί είναι ανάδρομος ο Άρης, αλλά θα το δείτε μετά τις 12-13. Έχετε τρίγωνο από Αφροδίτη, τρίγωνο από Κρόνο, όλα καλά. Τι μας παιδεύει λιγάκι, ο ανάδρομος Ερμής και η Πανσέλινος γύρω στις 6, που έχει να κάνει με θέματα σπιτιού και οικογένειας, αλλά και με το πώς ο κοινωνικός σας περίγυρος σας αντιμετωπίζει. Εσείς οι ζυγοί πρέπει αυτό το διάστημα να μπείτε λίγο σε μια φάση να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σας νοιάζει πάρα πολύ τι λένε οι άλλοι. Και επειδή σας νοιάζει πάρα πολύ τι λένε οι άλλοι, δεν περνάτε καλά, ακόμα και όταν τα έχετε όλα στρωμένα στα πόδια σας. Σταματήστε λοιπόν να ενδιαφέρεστε για το πώς σας βλέπουν οι άλλοι και αντιμετωπίστε εσείς με περισσότερη αγάπη τον εαυτό σας. Τα οικονομικά σας είναι δυσκολεμένα μέχρι τις 26-27 του μήνα. Μετά η Αφροδίτη φροντίζει να σας φέρει το κατητή σας. Και όλο το Φλεβάρι νομίζω ότι τα οικονομικά σας θα πάνε αρκετά καλά. Το σημαντικότερο όμως είναι η παρουσία του Δία απέναντί σας στον Κριό, που σιγά σιγά και σταδιακά σε όλους τους ζυγούς θα φέρει μια επιτυχημένη συνεργασία ή σχέση, ή και τα δύο, εύχομαι να είναι και τα δύο. Και πάμε στους Σκορπιούς, οι οποίοι έχετε μία τρύπα στο παντελόνι, μία τρύπα στο σακάκι, μία τρύπα στο πορτοφόλι και τα λεφτά όπως έρχονται εξαφανίζονται. Ο πίθος των Δαναείδων, παιδιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εσείς φροντίζετε πάρα πολύ από μόνοι σας να μην μένει τίποτα. Ο Δίας τον Κριό όμως θα σας φέρει λεφτάκια και θα σας τα φέρει πραγματικά από εργασία. Οπότε το ξέρω ότι σας είναι δύσκολο γιατί έχετε μπει σε τρυπ διακοπών.
πρέπει να δουλέψετε. Και το λέμε να δουλέψετε, ακόμα και εσείς που είστε σε σύνταξη, είστε άνεργοι, δεν ξέρω τι, μπορεί να σας δοθούν ευκαιριακές δουλειές, οι οποίες όμως θα φέρουν πολλά λεφτά. Ενώ αν εργάζεστε, μια αύξηση ή κάτι καλό, μια δεύτερη δουλειά θα σας δώσει χρήματα. Γενικά πάτε πολύ καλά στα εργασιακά σας. Ο Δίας φροντίζει να μην ξεμένετε από λεφτά, παρόλο που ο Άρης συνεχώς προκαλεί έξοδα. Ο Ερμής και τι ανάδρομος στον οίκο που είναι, απλά σας εμποδίζει σε κάποια ταξίδια και τέτοια που θέλετε να κάνετε. Σας φέρνει σε μια σύγκρουση με τους κοντινούς σας, συγγενείς, γείτονες κτλ. Αλλά δεν σας κάνει ιδιαίτερη ζημιά, είναι σαν ένα εξαγωνάκι. Και στις 18 που θα γυρίσει ο ορθόδρομος, θα αρχίσετε και πάλι να παίρνετε τους δρόμους και να λυτεύετε. Τώρα, η Αφροδίτη στον υδροχό φροντίσει να βελτιωθούν λίγο καταστάσεις στο σπίτι σας και στην οικογένειά σας. Ενώ σας εκτοξεύει και λίγο στα θέματα καριέρας, με τον ουρανό στο 10ο είστε τελεί και αδέσποτοι, παρόλη την αγάπη, έτσι σας θέλουν και έτσι είστε ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε στους τοξότες. Ήρθε αυτός ο Δίας στον κρυό, μανάρια μου, να σας δώσει μια ανάσα, γιατί αυτός ο Άρης απέναντί σας σας έχει κόψει τα πόδια και είναι και ανάδρομος, ο άτιμος, και να οι συνεργασίες προβλήματα και να οι σχέσεις προβλήματα και να σας κακολογούν και να σας βρίσκουν γραφικούς και να όλοι να ασχολούνται με την πάρτι σας και γιατί είσαστε έτσι και δεν είσαστε αλλιώς. Και σας έρχεται να πείτε και ένα εισιχτήρ, το λέω τουρκικά για να μην το πω ελληνικά. Λοιπόν, σας έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα. Δεν θα πω ότι ο Γενάρης είναι ο super duper μήνας, τουλάχιστον μέχρι τις 12 από ορθοδρομείο Ερμής και ξεχωρίζουν οι φίλοι από τους εχθρούς, ξεχωρίζουν οι κακοί από τους καλούς συνεργάτες, ξεχωρίζουν αυτοί με τους οποίους μπορείτε να κάνετε πραγματικές σχέσεις από αυτούς που είναι μόνο πάθος και από κάτω λάθος. Αλλά εγώ στέκομαι στο Δία, γιατί Δίας είναι αυτός, με όψεις χωρίς όψεις, σας κάνει μια τριγωνάρα να από τον πέμπτο, οπότε είσαστε πιο δημιουργικοί, διασκεδάστε περισσότερο, κάντε τα καλλιτεχνικά σας εσείς που έχετε αυτή τη ροπή, παίρνετε καλές ειδήσεις από τα παιδιά σας, πάρτε και κανένα λαχιάκι, πάρτε κύριε λαχία, Δίας είναι αυτός τον πέμπτο, ποτέ δεν ξέρετε. Άλλωστε τα οικονομικά σας, μόλις ορθοδρομήσει ο Ερμής, από τις 18 και μετά βελτιώνονται σημαντικά. Η Αφροδίτη σας βοηθάει να κάνετε ταξιδάκια αυτό το μήνα, που σας τα έχει στερήσει σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος. Αλλά εγώ στέκομαι στο Δία και να σας πω ότι μπορεί, όσο Ερμής είναι ανάδρομος, να μην έχετε βρει αυτό που θέλετε, όμως δεν θα σας λείψει ούτε το φλερτ, ούτε ο θαυμασμός, ούτε οι έρωτες και τα πάθη γενικότερα. Ο ουρανός μαζί με τον Πλούτονα και όλους τους πλανήτες στον εγώ καιρο σας φέρει και κάποια λεφτουδάκια που για εσάς τους τοξότες είναι πάντοτε καλοδεχούμενα. Προσέξτε λίγο θέματα υγείας λόγω του ουρανού. Αν προσέχετε θα έχετε και μια τάση για ατυχηματάκια, ακόμα και χαζά, δηλαδή σκόνταψα στο χαλί, να είστε λίγο συγκεντρωμένοι. Και πάμε στους εγώκερους, που φαίνεται ότι ο μήνας σας βοηθάει αρκετά. Με τον ανάδρομο Ερμή, βέβαια, τα σχέδιά σας, όσα βάζετε μπροστά, κολλάνε. Μετά τις 18 όμως, που εμείς γυρίζει ορθόδρομο στο ζώδιό σας, επιτέλους αρχίσετε να βλέπετε κάποια αποτελέσματα σε αυτά για τα οποία προσπαθείτε. Χαμός γίνεται από μηνύματα. Λοιπόν, και βεβαίως η Αφροδίτη στον δεύτερο ηλιακό, δηλαδή στον υδροχό, σας φέρνει και κάτι λεφτουδάκια που τα έχετε πολύ ανάγκη. Πού είναι το ζόρι τώρα? Κλασικά στον Άρη, στους διδύμους, που δεν σας αφήνει την υγεία σας, δεν σας αφήνει από άποψη υγείας να είστε εντελώς καλά. Σε άλλους φέρνει μικρά προβλήματα, δηλαδή πάτησα μια ίωση, μου ήρθε μια γαστεντερίτιδα, με πείραξε αυτό που έφαγα, ποράνε λίγο τα κοκαλά μου, με πειράζει υγρασία, έχω άσθμα. Αυτό είναι για τους ανθρώπους που έχουν μικρότερα προβλήματα, για αυτούς που έχουν μεγαλύτερα, ο Άρης συνεχώς τα φέρνει μπροστά τους να τα αντιμετωπίσουν. Αυτός ο Άρης είναι που κάνει και κάποια κολλήματα στη δουλειά σας και έχετε καθυστερήσεις και λέτε πού είναι τα λεφτά. Μάνα μου, πού είναι τα λεφτά. Εντάξει, μόλις ορθοδρομήσει θα αρχίσει να τα βλέπετε και αυτά, ηρεμήστε παλικάρια μου. Λοιπόν, τώρα ο Δίας στον κρυό βελτιώνει θέματα οικογένειας, θέματα σπιτιού, και όσοι περιμένετε χρήματα από κάποιο νίκη, από κάποια πώληση, από κάτι, μπορεί να αρχίσετε και να βλέπετε, να έχετε κάποιες προτάσεις και μέχρι το Μάρτι να έχει λυθεί αυτό το θέμα maximum μέχρι το Μάρτι. Πάμε στους υδροχώους, που θα έλεγα ότι θα είστε λίγο χαρούμενοι αυτό το μήνα, με εξαίρεση
τη μέρα της έκλειψης, 6 του μήνα, που η ψυχολογία σας είναι βαριά ή θα βγουν κάποια προβλήματα, είτε νομικά, είτε γραφειοκρατικά, είτε στη δουλειά. Και μέχρι να ορθοδρομήσει η ορμήση 18 με κάτι τις αηδίες ασχολείστε, αλλά μετά και με κάποια μικροπροβληματάκια υγείας δικά σας, του συντρόφου σας, δεν έχει σημασία. Μετά όμως νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Υπάρχει μια συγκυρία πλανητών. Ο Ερμής που ορθοδρομεί στις 18 στο 12 που επιτέλους βάζει μια τάξη στα θέματα της εργασίας, αλλά και αρχίζετε να ξεμπλέκετε με γραφειοκρατίες, εχθρούς, προβλήματα και τέτοια. Η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας σχεδόν όλο το μήνα, είναι πάρα πολύ βοηθητική και κάνει και ένα τρίγωνο με τον Άρη και ένα εξάγωνο με το Δία, που επίσης είναι πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, και σας βοηθάει λοιπόν ο Γενάρης να πάρετε, να, σιγά σιγά, ειδικά από τα μέσα και μετά να βρείτε τα ίδια σας. Ο Άρης τον κρυό σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε ταξίδια, μικρές μετακινήσεις, αλλά μετακινήσεις μπορεί να είναι και σε επίπεδο πάω ένα ταξίδι, πάω μια εκδρομή, αλλά μπορεί να είναι και ότι παίρνω το μαγαζί μου από εδώ, το πάω εκεί, παίρνω το σπίτι μου από εδώ, το πάω εκεί, και αυτό θα σας φέρει μια ηρεμία στο πνεύμα. Καλύτεροι γείτονες, καλύτεροι φίλοι κτλ. Που τους έχετε ανάγκη όλους αυτούς. Βέβαια υπάρχει το τετράγωνο ουρανού χρόνου, δεν σας αφήνει, άρα δεν σας αφήνουν και τα προβλήματα. Θεωρώ όμως ότι ο Γενάρης είναι ένας μήνας μετά τις 12 και ειδικά με τις 18 και ο Φλεβάρης ακόμα περισσότερο ανάπλευρο παύλας. Από τα τέλη του Φλεβάρη και από τα τέλη του Γενάρη και όλο το Φλεβάρη φαίνεται ότι βελτιώνεται και τα οικονομικά σας. Και τελευταίοι, και πάντα γκρινιάριδες γιατί σας ρίχνουμε και καλά, είσαστε τα ψαράκια, τα οποία έχετε έναν Δία στο δεύτερο ηλιακό στον κρύο, που δείχνει ότι θα πάρετε λεφτουδάκια. Αρχίζουμε με τα καλά, για να μην είστε, γιατί είστε παλιογκρινιάριδες και δεν σας μπορώ. Ο Ερμής ορθοδρομεί στις 18 του μήνα και βελτιώνει τις σχέσεις σας με τους φίλους σας, γιατί έχετε και αυτή την κρίνια, οι φίλοι μου δεν με αγαπάνε, δεν μου δίνουν σημασία, ή θα βρείτε καινούριους φίλους επιτέλους καλύτερους, να ησυχάσουμε. Ο ανάδρομος Άρης και εσάς σας τσιτώνει, ιδίως σε θέματα οικογενειακά και σπιτιού, και θα συνεχίσει να σας τσιτώνει, απλά τώρα που θα μπει ορθόδρομος στις 12 με 10, ξημερώνοντας 13 του μήνα, θα βάλετε τα πράγματα σε μία τάξη, θα δείτε τι σας φταίει και θα αποφασίσετε τι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε λίγο τις οικογενειακές ή σχέσεις ή τα θέματα της οικίας σας. Προσέξτε ακόμα όμως τις μικρές ζημιές σε αυτό το τομέα. Η Αφροδίτη στο 12ο σας βοηθάει να έχετε καλύτερη υγεία και ψυχολογία, γιατί ο χρόνος σας είχε ρίξει λίγο ψυχολογικά και μυρμυρίζατε πολύ. Θεωρώ όμως τα καλύτερα ξεκινάνε στις 27 που η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σας και είναι και σε έξαση εκεί και θα παραμείνει όλο το Φλεβάρι. Θα έλεγα ότι Γενάρης, Φλεβάρης, κυρίως ο Φλεβάρης, ίσως είναι ο καλύτερος μήνας του χρόνου για τα ψαράκια. Αυτά λοιπόν τα ολίγα. Κρατήστε το ότι έχετε 3 μήνες εύνοια με 4 τα οικονομικά ψαράκια μου και μην μου γκρινιάζετε. Πάω τώρα, περιμένω το φίλο μου το Γιάννη για να πάμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μάλλον για την Αλεξανδρούπολη, που θα δείτε επιτέλους και τη σπηλιά του Κυκλοπαπολύφημου, που ήταν αυτός ο οποίος είχε κλείσει τον Οδυσσέα μέσα στη σπηλιά και έτρωγε ένα από τους συντρόφους του. Έμενε σε ένα πολύ ωραίο μέρος ο Κύκλοπας, άρχοντας. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλό μήνα, Γιάννη.